μέσω της θέσεώς του ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά και ως πρόεδρος του Ιπποκράτειου Παγκοσμίου Ιδρύματος των Ελλήνων Ιατρών, να είναι η ναυαρχίδα του ιατρικού τουρισμού στη χώρα. Κύριε Πατούλη, έχετε το λόγο. Δεν θα ήθελα καταρχάς να σας καλησπερίσω. Αυτή η μέρα συνδέεται απολύτως με τη δυνατότητα που δίνει η επιστήμη. Πραγματικά, ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του μεγαλύτερου επιστημονικού συλλόγου της χώρας, μπορέσαμε να δούμε τη γυναίκα που μετά από καρκίνο του ιωθικών, σήμερα να έχει τη μεγάλη χαρά μέσα από αυτή την επιστημονική παρέμβαση στη χώρα μας, σε 2,5 μήνες να είναι μητέρα. Η επιστήμη εδώ στην Ελλάδα προάγει τη δυνατότητα ο κάθε άνθρωπος είτε να προλαβαίνει την ασθένεια, είτε να θεραπεύεται, είτε να προκτά το θείο δώρο που είναι το παιδί επαφορμής και της εταιρείας αναπαραγωγικής ιατρικής, συνεχίζεται. Να μπορέσει να βοηθηθεί μια γυναίκα που δεν έχει τα χρήματα της υψηλής ιατρικής τεχνολογίας, και που ναι, ξέρει ότι ό,τι θα δώσει και θα διαθέσει το Ίδρυμα θα πιάσει τόπο. Και θα στηρίζουμε τον κάθε νέο συνάδελφο, υγειονομικό γιατρό, υγειονομικό γενικότερα, να μείνει εδώ στη χώρα του Ιπποκράτη, εδώ στη χώρα της υγείας, να συνδράμουμε όλοι μαζί και πράγματι ο κάθε πολίτης του πλανήτη να έρχεται εδώ να θεραπεύεται και βέβαια να αποκτά και το θείο δώρο που είναι το παιδί. Να είστε καλά, συγχαρητήρια.